Είναι ότι έχουμε μια ακόμα περισσότερη μεγαλύτερη μετατόπιση συντηρητική του ΠΑΣΟΚ προς τη δεξιά. Είδατε, ενώ διάβαζα χθες την αρθρογραφία σε εφημερίδες, κεντρώες εφημερίδες της περίοδου εκείνης, 2004-2008, σχετικά με αυτή τη συζήτηση η οποία γινόταν και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Ήτανε καταλυτικές οι απόψεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και κάθετες απέναντι σε αυτές τις. Σήμερα λοιπόν έχουμε το ΠΑΣΟΚ να ταυτίζεται απολύτως με αυτές τις λογικές. Και καλά, δεν λέω για το ποτάμι, είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση η οποία. Πάντως δεν είναι λίγο βαρύ, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι ένα κόμμα το οποίο έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ, ένα κόμμα με παράδοση στο χώρο της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, να λέτε ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Όχι, δεν είπα ότι είναι ακροδεξιό κόμμα. Εκτρέπεται σε μια ακροδεξιά ρητορία. Μας δίνει την εντύπωση ότι θέλει να διαγράψει όλο εκείνο το πολιτικό παρελθόν που το προσδιορίσε ως κόμμα την περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Και αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επικίνδυνο για την δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Παράλληλα όμως η Νέα Δημοκρατία χρεώνει σε εσάς ότι προσπαθείτε να αλλιεύσετε ψήφους από την αριστερά. Όχι, γιατί εμείς είμαστε σάρκα της αρκώσης αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ποτέ ότι είναι κάτι άλλο. Και σε τελευταία ανάλυση, σας ξαναλέω και πάλι, όταν εμείς πήραμε αυτή την απόφαση, θεωρήσαμε ότι συνεχίζουμε μία πολιτική γραμμή, την οποία είχαν χαράξει με έναν τρόπο καθαρό και χωρίς αστερίσκους όλα τα πολιτικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Διερωτώ με γιατί γίνεται αυτό, αλλά θέλω να τονίσω και μου κάνει εντύπωση ότι σήμερα δεχόμαστε εμείς μια επίθεση και προφανώς το δέχονται και άλλοι οι οποίοι εκτιμούν ως σωστές τις απόψεις μας και τις αποφάσεις που πήραμε. Κάνουν τον εξής συλλογισμό. Όποιος δεν ταυτίζει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό δίνει άλοθη στα εγκλήματα της σταλινικής περίοδου. Αυτό είναι πρωτοφανές. Το είδαμε πρωτοσέλιδο. Είναι πρωτοφανές. Καλά, κοιτάξτε, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις εφημερίδες του κ. Μαρινάκη. Είναι μια κατάσταση η οποία εκφεύγει της κριτικής και της προσέγγισης της δημοσιογραφικής. Είναι άλλη κατάσταση. Μιλάω όμως για αρθρογράφους, μιλάω για άλλες εφημερίδες, οι οποίες τέλος πάντων έχουν ένα λόγο και έκαναν μια κριτική. Και αναφέρουμε και σε πολύ σοβαρούς αρθρογράφους και άνθρωπους οι οποίοι έχουν αγωνιστεί για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Κάνουν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο λάθος, διότι και απευθύνουν μία μορφή στην ανανοητική αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι ανιστόρητη. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια κομμάτων της ανανοητικής αριστεράς γεννήθηκε στην ουσία μέσα από αυτή την αντίσταση στο σοβιετικό μαρξισμό, στο δογματικό μαρξισμό και στην ύπαρξη αυτού του μονοκομματικού και αντιδημοκρατικού συστήματος, το οποίο ονόμασαν σοσιαλισμό στην Ανατολική Ευρώπη. Και ήταν το κυρίαρχο, είναι η πραγματικότητα αυτή τότε στο παγκόσμιο αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα. Εγώ θέλω και να μας κατηγορούν εμάς σήμερα ότι δίνουμε άλοθη στο σταλινισμό. Αυτό είναι μια. Πάντως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, μεν στηρίζει, αλλά αφήνει εχμές ότι δεν αποτελεί άλοθη όλη αυτή η συμπεριφορά για αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό για είναι δικαίωμά του να το πει του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δικαίωμά του. Αλλά εμείς ποτέ δεν ταυτίσαμε ακόμα και κομμουνιστικά κόμματα τα οποία έχουν μια ματιά προς αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, όπως είναι το ΚΚΕ. Ποτέ δεν τα ταυτίσαμε με τον ναζισμό και ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι ο κομμουνισμός ως ιδεολογία είναι μια εγκληματική ιδεολογία, όπως είναι ο ναζισμός. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα, νομίζω, κύριε Κοντονή, που σας θέσαμε. Γιατί δεν πάτε εκεί να καταγγείλετε. Ναι, το είπε η κυρία Κασιμάτη και θα το απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό οδηγεί και σε μια απομόνωση της χώρας, ανεξάρτητα αν έχετε δίκιο ή άδικο. Ναι, θα σας και πω. Αν θα πάτε και στη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει συνάντηση των Υπουργών. Διάβασα μια ανακοίνωση του κυρίου Βενιζέλου, εκτός τόπου και χρόνου. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σας λέω. Η άτυπη σύνοδος των Υπουργών είχε γίνει τον Ιούνιο και μετά στο τέλος της Προεδρίας της κάθε χώρας γίνεται η Σύνοδος Υπουργών της Βρυξέλλης. Και βεβαίως θα πάμε και θα παρασταθούμε και θα πούμε και τις απόψεις μας για όλα τα θέματα τα οποία θα θέσει η Προεδρία. Εδώ γιατί δεν πάει. Προσέξτε, εδώ είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι ιδεολογικά και πολιτικά οριοθετημένο. Μην νομίζετε ότι δεν με απασχόλησε γι' αυτό.
Το εξέτασα. Ναι. Υπήρξε προβληματισμό για το αν θα πάτε ή ναι, ναι, βεβαίως. Να πας εκεί, ας πούμε, και να πεις αυτά τα οποία, τα οποία θεωρείς. Ναι. Αλλά, ξέρετε, δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις μέσα από αυτές τις συναντήσεις. Και το βασικότερο όλων είναι ότι από τη στιγμή που όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα είχαν τοποθετεί με σαφήνεια κατά το παρελθόν απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, εμείς θεωρήσαμε ότι είναι σωστό αυτή την εθνική γραμμή να τη συνεχίσουμε και να πάρουμε αυτή τη θέση την οποία πήραμε. Είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον, θα ήταν τουλάχιστον προβληματικό να πας σε ένα συνέδριο το οποίο είναι οριοθετημένο πολιτικά, κυριολογικά. Εντάξει, είναι στο και πλαίσιο της Προεδρίας που έχει η Εστονία. Όχι, εδώ νομίζω ότι ναι. Η Εστονική Προεδρία εκφεύγει των όριων της. Και θα έλεγα εκφεύγει, διότι για ένα τέτοιο ζήτημα που υπάρχουν αντιδράσεις, που τα κόμματα της Ευρωβουλής έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν συμφωνεί. Θα έπρεπε αυτή την πρωτοβουλία να την πάρει ως κρατική υπόσταση και όχι ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως αυτή η συζήτηση, κύριε Κοντονή, είναι λίγο βαθύτερη, πέρα από την αντιπαράθεση αυτή που περιγράφουμε, έχει να κάνει και με μία αντίληψη σε ό,τι αφορά τον νέο φιλελευθερισμό, ότι εν πάση περιπτώσει είναι η μοναδική φιλοσοφία, η κυρίαρχη, ότι δεν υπάρχει άλλη και ότι η οποιαδήποτε έτσι αριστερά ξεπηδήσει μέσα από τους ευρωπαϊκούς κύκλους θα πρέπει να απαξιωθεί, θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να ρηχθεί ας πούμε στην πυρά. Νομίζω, μήπως έχει να κάνει και με κάποια βαθύτερα ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν το αποκλείω και δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει βάση. Αντιθέτως, το ζήσαμε στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά το ζήσαμε και στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Μιας προσπάθειας διεθνών συντηρητικών κύκλων να απαξιώσουν τις αριστερές κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει και ιδεολογικό φορτίο αυτή η προσπάθεια για το πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τα κόμματα της αριστεράς και την προοπτική διακυβέρνησης. Άρα μήπως έχει η δική σας άρνηση, έχει στόχο και εσωτερικό μέτωπο? Όχι, δεν έχει. Ήταν καθαρά μια στάση αρχής. Σας λέω ότι εξεπλάγει με τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων, διότι συγκρούονται όχι με εμάς, συγκρούονται με τον εαυτό τους, με αυτά τα οποία είχαν πει στην Ευρωβουλή. Και ειλικρινά σας λέω, εκπλήσωμαι όχι μόνο με τις αντιδράσεις αυτές που υπήρξαν από τα πολιτικά κόμματα, αλλά με τον βίαιο λόγο, τον βίαιο πολιτικό λόγο, αυτό το που συνιστά ένα ακροδεξιό λόγο που έχει ως κάλυμα τον αντικομουνισμό και ένα κήρυγμα εφηλιοπολεμικό, το οποίο ευτυχώς η χώρα δεν το είχε ζήσει μετά τη μεταπολίτευση, διότι ακόμα και οι αστεί πολιτικοί, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας επίγνωση των λαθών τους, τα οποία οδήγησαν στη δικτατορία και υπέστησαν και οι ίδιοι τα πάνδυνα την περίοδο της δικτατορίας, έγιναν σοφότεροι. Γι' αυτό τους είδατε όλους αυτούς, οι οποίοι επανερχόμενοι το 1974 είχαν ένα άλλο πολιτικό λόγο και μια άλλη πολιτική πρακτική. Και μια άλλη πολιτική αντίληψη. Αν δεν έχει αντίρρηση, Νίνα, εγώ θα ήθελα να πάμε στα ζητήματα της δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ελεκτικό συνέδριο για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα, απόφαση. Έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου ότι μη καταβολή των δε δουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Έχουμε επίσης το ΣΤΕ, ότι, που μιλάει ότι είναι αντισυνταγματική η συνεχής παρέμβαση, η συνεχής παράταση παραγραφής. Σας το θέτω ευθέως το ερώτημα. Υπάρχει κόντρα της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης με την δικαιοσύνη? Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Και αναντιδική αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ναι. Υπάρχουν αποφάσεις με τις οποίες μπορεί κάποιος να συμφωνήσει και η κυβέρνηση έχει πει ότι με ορισμένες αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν συμφωνεί. Έχει πει όμως συγχρόνως ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης είναι απολύτως σεβαστή και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, καθό μέρος αφορούν και την πολιτεία και το κράτος, θα εφαρμόζονται απαρεγκλήτως. Διότι αυτό είναι στοιχείο λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και του συντάγματος μας. Υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις οι οποίες γεννούν ερωτηματικά. Αυτό, για παράδειγμα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για παράδειγμα, σας το λέω τώρα, όσον αφορά την παράταση του χρόνου ελέγχου των φορολογικών υποθέσεων, ήταν μια απόφαση η οποία έχει ελεγχθεί από το νομικό κόσμο της χώρας και υπάρχουν και απόψεις
εγκυρωτά των νομικών. Εγώ έχω αναφερθεί στην άποψη που εξέφρασε γραπτός και δημόσια ο καθηγητής μου, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο Σταθόπουλος. Έχει κριθεί δηλαδή από ένα μεγάλο μέρος της νομικής κοινότητας ότι ήταν μια απόφαση η οποία δεν είχε βάση. Δεν ήταν ορθή για τη βάση. Νομική βάση είχε βεβαίως. Αυτό... Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις της κυβέρνησης να αντιδικεί με τη δικαιοσύνη, ούτε πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θέλει να αντιδικεί με την κυβέρνηση. Απλώς... Πάντως είδαμε πολλές δικαστικές ενώσεις. Εκεί είναι άλλο ναι. Ζήτημα. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη αυτά τα οποία σας λέω και τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Όπως είχα μιλήσει ευθέως και κατηγορηματικά για μια ανακοίνωση η οποία είχε εκδοθεί από μια ένωση δικαστών, η οποία ταύτιζε τη χώρα όσον αφορά το καθεστώς απονομής της δικαιοσύνης με την Τουρκία και την Πολωνία. Mm-hmm. Και είπα ότι αυτή η ανακοίνωση είναι ντροπή που εκδόθηκε, είναι προσβλητική όχι για την κυβέρνηση, για τους Έλληνες δικαστές. Ναι. Και δεν σας το κρύβω ότι έχω γίνει αποδέκτης δυσφορίας των δικαστών και μάλιστα όλων των βαθμίδων, ιδίως των δικαστών της πρώτης βαθμίδας, για αυτή την ανακοίνωση η οποία ταύτιζε τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα και το καθεστώς απονομής της δικαιοσύνης με καταστάσεις οι οποίες εκφεύγουν κάθε νομιμότητας. Mm-hmm. Αισθάνεστε ότι πολλές φορές κάποιες αποφάσεις, μάλλον όχι πολλές φορές, να το διαγράψουμε, κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης εμπλέκονται στα γρανάζια της εκτελεστικής εξουσίας ή θέλουν να βάλουν προσκόμματα στην πολιτική της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, θα σας πω, ότι εμπλέκονται. Εκ των πραγμάτων. Ότι θέλουν να βάλουν προσκόμματα, αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι κάνω δίκη προθέσεων. Μπορώ να πω αν συμφωνώ ή όχι με μια δικαστική απόφαση. Ή αν δικαιολογείται μια δικαστική απόφαση να είναι αυτή που είναι, με την οποία δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες, σας είπα προηγουμένως, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια λανθασμένη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το θέμα της παράτασης του χρόνου παραγραφής, ελέγχου των υποθέσεων φοροδιαφυγής, θα μπορούσε να το οριοθετήσει το Συμβούλιο Επικρατείας και να μην μείνει σε μια στενή ερμηνεία του νόμου. Θα μπορούσε να βάλει κάποια όρια περί του ευλόγου χρόνου, για παράδειγμα, κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί ένας έλεγχος πέραν της πενταετίας, και άλλα ζητήματα τα οποία τώρα δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Αλλά να κάνω δίκη προθέσεων ότι κάποιοι μεταχειρίζονται τη θέση τους γι' αυτό, για να έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αυτό δεν θα το κάνω. Και θέλω να ελπίζω, το λέω έτσι ακριβώς όπως το ακούτε, θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι στα μυαλά κανενός δικαστή να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση μέσω της λειτουργίας του και μέσω του θεσμικού ρόλου που η πολιτεία και ο ελληνικός λαός του έχει εναποθέσει. Το θέλω να πιστεύω πάντως ουσιαστικά αφήνει περιθώρια. Αφήνει περιθώρια και είμαστε στη διακριτική ευχέρεια, ας πούμε, να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Ή το θέλω ερμηνείας. Να πιστεύω. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί οτιδήποτε. Ξέρετε, και η δικαστική λειτουργία και οι δικαστικές αποφάσεις είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Διότι όλες οι εξουσίες, η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική, κρίνονται και στηρίζονται πάνω στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Κανένας δεν είναι υπερανοκριτικής. Mm-hmm. Κανένας δεν είναι. Κύριε, το λέω και το τονίζω. Ο Σεπτέμβρης έφτασε. Εδώ και κάποιο διάστημα έχετε προαναγγείλει ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα έχουμε αλλαγή στο νόμο Παρασκευόπουλου. Ναι. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε ένα χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Αυτός ο ορίζοντας εκπνέει την 31η Αυγούστου. Οπότε θα έχουμε μία επέκταση του νόμου. Mm-hmm. Καταρχήν θα έχουμε επέκταση του νόμου και κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις, τις γενικεύσεις οι οποίες υπήρχαν στον νόμο Παρασκευόπουλου, θα τις προσδιορίζει και θα υπάρχει ένα πολυεπίπεδο νομοσχέδιο που θα αναλύει με έναν τρόπο σαφή ποιοι δικαιούνται των ευεργετικών διατάξεων και ποιοι δεν δικαιούνται ή ποιοι δικαιούνται υπό προϋποθέσεις. Ναι. Θέλω και να ρωτήσω, ποιες προϋποθέσεις είναι αυτές. Θέλω να ρωτήσω το εξής, αν έχει τελειώσει Νίνα με αυτό. Αν δικαιούται ένας υπουργός της κυβερνήσεως να συνομιλεί με έναν ισοβήτη, με έναν κατάδικο, εάν αυτό δικαιολογείται εν μέρη, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, εθνική ανάγκη, εθνικό συμφέρον, και αν όλη αυτή η συμπεριφορά
δικαιολογεί και μια εξεταστική όπως ζητάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά πρώτον θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι καταφέρονται, αναφέρεστε στην περίπτωση του κυρίου Καμένου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αυτοί οι οποίοι καταφέρονται κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέπει να μας πούν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο απαγορεύει αυτό ή είναι μια ηθική υποχρέωση, η στάση την οποία πρέπει να κρατήσει ένας υπουργός. Κάνουν λόγο για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, αυτό είναι απολύτως ανακριβές που λένε, ψευδές και συγκοφαντικό. Διότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρενεύει στη δικαιοσύνη. Δεν παρενεύει στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Αυτό είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Προέτρεψε έναν κρατούμενο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για εμπορία ναρκωτικών, να πει αυτά τα οποία γνωρίζει, διότι ο ίδιος εξέφρασε αυτή την άποψη και βεβαίως του εγγύηθηκε για τη ζωή του, γιατί ο ίδιος του δήλωσε ότι αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ζωή του. Σε αυτή την υπόθεση, το ότι αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ζωή του, δεν ήταν κάτι τρελό και μακρινό. Σε αυτή την υπόθεση του ναρκοπλοίου, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ μετέφερε στην Ελλάδα 2,1 τόνους καθαρής ηρωίνης. Υπάρχουν και υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε θάνατοι. Τι ήταν αυτό. Υπήρχαν 7 θανάτοι μαρτύρων. Ο ίδιος λοιπόν εξέφρασε αυτούς τους φόβους και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τον οποίο συνομίλησε, το διαβεβαίωσε ότι τελεί υπό την εγγύηση του κράτους και δεν πρέπει να φοβάται ούτε για αυτόν ούτε για την οικογένειά του, γιατί εξέφρασε και τέτοιους φόβους. Επομένως, θα έλεγα από νομικής απόψεως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτως ώστε να έχουμε περαιτέρω συζήτηση. Το θέμα τώρα, το ηθικό, αν επιτρέπετε σε έναν υπουργό να συνομιλεί, εγώ σας λέω ότι όταν μιλάμε για 2,1 τόνους καθαρής ηρωίνης, πού είναι το κακό να προτρέψει ένας υπουργός, ένας οποιοσδήποτε πολίτης, οποιοσδήποτε αξιωματούχος του κράτους, να προτρέψει έναν ο οποίος λέει θέλω να δώσω στοιχεία, να τον προτρέψει να τα δώσει. Και να μην φοβάται να κάνει αυτό το οποίο ο νόμος προβλέπει. Εσείς δεν το κάνατε πάντως. Εγώ δεν το έκανα διότι δεν είχα, αν τον είχα συναντήσει, ας πούμε σε μια επίσκεψή μου στη φυλακή, τον είχα συναντήσει, αυτό το ίδιο θα το έλεγα. Αρκεί μου έλεγε ότι έχω στοιχεία και τα λοιπά, θα το έλεγα να τα δώσεις στη δικαιοσύνη και στην αρμόδια εισαγγελέα. Για το κομμάτι της εξεταστικής που ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα εξεταστικής στο ζήτημα αυτό. Σας είπα ότι δεν υπάρχει ούτε κανένα νομικό ούτε ηθικό ζήτημα. Αντίθετα, θεωρώ ότι οποιοδήποτε πολιτικός παράγοντας, πολίτης όπως είπα στη Βουλή, οποιοδήποτε, εάν βρισκόταν μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο και του έλεγε έχω στοιχεία για την περαιτέρω διελεύκανση αυτής της σοβαρότατης υπόθεσης που θα σκόρπαγε το θάνατο σε χιλιάδες νέους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια στην Ελλάδα και προφανώς και στην Ευρώπη, γιατί αυτό το φορτίο δεν θα ήταν μόνο για την Ελλάδα, οποιοδήποτε λοιπόν θα του έλεγε αυτό που του είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δώσε τα στοιχεία. Δώσε τα στοιχεία στη δικαιοσύνη και μη φοβάσαι. Να προλάβουμε να βάλουμε και μερικά θέματα οικονομικά, κύριε Υπουργέ. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε. Να πούμε δύο λέξεις για τις φωτιές. Γιατί και σε εμάς έκανε τη δήλωση ο Υπουργός τότε. Ναι, σε εσάς για την έκριθμη κοινωνική κατάσταση που κάποιοι επιδιώκουν. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Όντως υπήρχε κάποιο σχέδιο. Κοιτάξτε, εγώ το έζησα. Θέλω να σας πω ότι το έζησα, ήμουνα στις φωτιές στη Ζάκυνθο. Mm. Ξέρετε τι είναι σε ένα χωριό να ξεσπάνε 6 φωτιές συγχρόνως. Ξέρετε τι είναι σε μία μέρα να έχουμε 15 φωτιές σε ένα νησί σαν τη Ζάκυνθο. Και ξέρετε τι είναι τη στιγμή που η πυροσβεστική με υπεράνθρωπες προσπάθειες, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων, φέρνει σε έλεγχο ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο στο βόρειο τμήμα του νησιού, ξαφνικά να ξεσπάει η πυρκαγιά στο νότιο. Ναι, αλλά μετά ο κύριος Τόσκας μίλησε για προβληματισμό. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα ερωτηματικό ότι εδώ υπήρχε σχέδιο εμπριστών. Ναι, σας το λέω, το έζησα όμως στη Ζάκυνθο και το σχέδιο αυτό εμπριστών το συνέδεσα και με οικονομικά συμφέροντα τα οποία νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπατήσουν τη δασική. Δώσατε και μια πολιτική διάσταση. Και έδωσα και μια πολιτική διάσταση ότι δεν αποκλείω να υπήρχαν και κύκλοι
και διευκρίνησα ότι δεν αναφέρομαι ούτε σε πολιτικά κόμματα ούτε σε πολιτικές συλλογικότητες, κύκλοι οι οποίοι να θέλουν να δημιουργήσουν μια έκριθμη κοινωνική κατάσταση. Ξέρετε τι είναι να κήγεται το σπίτι σας. Δίναμε μάχη στον Αγαλά στη Ζάκυνθο, όχι δίναμε, κακώς λέω δίναμε, το λέω επειδή ήμουν παρών. Έδινε η πυροσβεστική μάχη με τις φλόγες, αυλή-αυλή να προστατέψει τα σπίτια φτωχών ανθρώπων, οι οποίοι με κόπο, με αίμα, είχαν δημιουργήσει μια κατοικία και θα την έβλεπαν παρανάλωμα του πυρός. Ελπίζω να μην θεωρηθεί... Πάντα το κάνει η πυροσβεστική. Όχι, αλλά σας λέω, για φανταστείτε να είχαμε... Υπήρχε σχέδιο εκένωσης του χωριού. Να είχαμε μια τέτοια γενικευμένη. Κύριε, τι θα υπήρχε εκεί, Κοντονία. Δεν θα υπήρχε μια έκριθμη κοινωνική κατάσταση. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι όταν ο άλλος βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση να πει και 10 κουβέντες, όχι μία, 10 κουβέντες παραπάνω. Ναι. Κάποιοι είπαν, κύριε Υπουργέ, και ελπίζω να μην θεωρηθεί από τους τηλεθεατές προβοκατόρικο το ερώτημα, ότι κάποιοι αναζητούσαν με δεκάδες εισαγωγικά ακόμα και νεκρός αυτήν την ιστορία. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω, δεν θα κάνω τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Αυτά που είπα, αυτά τα είπα και το τονίζω ότι τα έζησα. Και θέλω να σας πω ότι θα δούμε και τα πορίσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι και φωτογραφίες στη Ζάκυνθο από τουρίστες, οι οποίοι έβλεπαν τη μία φωτιά να ξεσπάει δίπλα στην άλλη. Αυτό τι είναι? Είναι από τσίγαρα? Είναι κλάθος? Εμπρισμοί. Στις περισσότερες περιοχές. Μα όλες, μα σας λέω, ο τρόπος που έμπαιναν οι φωτιές ήταν επαγγελματικός. Όλα τα μέτωπα μαζί ήταν και επαγγελματικός. Έτσι. Λοιπόν, και στο λίγο χρόνο που απομένει, οικονομία, και να ξεκινήσουμε, μάλλον θα κλείσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε για τη συζήτηση για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ότι μπήκε στο τραπέζι της κουβέντας προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης, της πολιτικής ατζέντας, και να ξεφύγουμε από τα οικονομικά. Έχουμε ΔΕΘ, έχουμε Μακρόν. Κοιτάξτε, έχουμε αξιολόγηση. Η κυβέρνηση νομίζω ότι μετά το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης αξιολογείται θετικά από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά θα έλεγα και από των αγορών. Ξέρετε, τις αγορές ποτέ εμείς δεν τις αποθεώσαμε, ούτε ως κόμμα, ούτε ως κυβέρνηση, αλλά βλέπετε οίκη αξιολόγησης, ο ένας μετά τον άλλον δίνει πιστοποιητικό ορθής διαχείρισης της κατάστασης, και θεωρώ ότι αυτές οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν και όφελος στην ίδια την εθνική οικονομία αλλά και στον Έλληνα πολίτη. Ξέρετε, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας και του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης αλλά και των θετικών αξιολογήσεων των ευρωπαϊκών οικονομικών οίκων δημιουργεί ένα πολύ καλύτερο πεδίο για να βγει επιτέλους η χώρα αυτοδύναμα στις αγορές και να σταματήσει αυτό το καθεστώς της Επιτροπίας και του Μνημονιακού Ελέγχου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης αυτή την τετραετία. Με την αξιολόγηση βλέπετε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε σχέση με άλλες αξιολογήσεις? Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι κάθε αξιολόγηση είναι και σε καλύτερο επίπεδο από την προηγούμενη. Το μεγάλο βάρος ήταν η πρώτη αξιολόγηση. Επώδυνη όμως και η δεύτερη. Είχε και η δεύτερη αγκάθια, τα οποία και συζητήσαμε και δώσαμε μάχη για ορισμένες πλευρές οι οποίες μας είχαν προταθεί και δεν συμφωνούσαμε. Και η τρίτη έχει δυσκολίες, επιδόματα, όλες οι αξιολογήσεις έχουν τα θέματα τους. Αλλά θεωρώ ότι η τρίτη αξιολόγηση, το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Διότι το μέγιστο μέρος αυτών που λέμε μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες, δεν αναφέρομαι σε μέτρα τα οποία είχαν και έναν χαρακτήρα, θα έλεγα, άδικο. Τα μέτρα αυτά έχουν δρομολογηθεί και θεωρώ ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς τελειώσαμε την ώρα μας. Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα.